Είναι αυτοδιοικητή η πραγματικότητα. Να καλησπέρισουμε. Έχουμε απόψε μαζί μας τον υποψήφιο Δήμαρχο Καλαμάτα, τον κύριο Θανάση Βασιλόπουλο. Καλησπέρα, κύριε Βασιλόπουλο. Καλησπέρα, κύριε Καλαμάτα. Να ξεκινήσω λίγο με την δική σας αίσθηση από την πορεία αυτής της προεκλογικής περίοδου. Πώς έχει η κατάσταση και πώς βλέπετε εσείς τα πράγματα και τα δεδομένα μέχρι τώρα. Να μιλήσω για εμάς, προφανώς. Νομίζω ότι το έχω αναφέρει και άλλη φορά αυτό, ότι έχει δημιουργηθεί μια ισχυρή δυναμική προς συνδυασμό μας. Επιτρέψτε μου να πω. Αυτό το βιώνουμε καθημερινά μέσα από την κοινωνία, με τις επαφές που κάνουμε με τον κόσμο και βλέπουμε ότι υπάρχει αποδοχή, συζητάμε και βέβαια συνεχίζουμε τη διαδικασία συγκρότησης του ψηφοδελτίου, όπως έχουμε ξεκινήσει τόσο καιρό. Είμαστε πάρα πολύ καλό και είμαστε πολύ ευχαριστημένοι. Αυτό που θέλω να σας ρωτήσω είναι πολύ απλό. Αισθάνεστε συνέχεια ή ασυνέχεια το Παναγιωτικό? Κύριε Γανιλόπουλε, εμείς προκύψαμε μέσα από μια δημοκρατική και ομόφωνα αποδεκτή διαδικασία. Νομίζω δεν χρειάζεται να απαντήσω κάτι άλλο. Τη διαδικασία αυτή την ξέραμε όλοι, την αποδεχτήκαμε όλοι στη δημοτική ομάδα. Όσοι ψήφισαν ήταν μέλη της δημοτικής ομάδας, ενώ και εμείς οι δημοτικοί σύμβουλοι και οι πρόεδροι, όλοι. Οπότε προφανώς γεννήθηκε κάτι καινούριο εκείνο το βράδυ, αλλά είμαστε νέοι συνέχεια. Το λέω αυτό γιατί πώς βλέπετε το γεγονός εσείς, σχολιάζετε πως ορισμένοι από τους συμβούλους που συμμετείχαν σε αυτή τη διαδικασία πλέον δεν συμμετέχουν ή δεν συστρατεύονται όλοι, να το πω έτσι. Ναι. Εντάξει, εγώ τι μπορώ να πω σε αυτό. Εγώ σέβομαι. Σέβομαι τις επιθυμίες και την άποψη του καθενός. Είναι υποχρεωσή μου να το δεχτώ αυτό. Οι περισσότεροι στρατεύονται δίπλα μας, μας στηρίζουν ή με τη συμμετοχή τους στο ψηφοδέλτιο ή με την παρουσία τους σε όλες μας τις εκδηλώσεις ή και με τις συμβουλές τους και με τη συμμετοχή τους σε οτιδήποτε κάνουμε. Κάποιοι επέλεξαν να μην συμμετέχουν. Είναι δικαίωμά τους. Δεν μπορώ να το σχολιάσω και δεν θα ήθελα να το σχολιάσω, επιτρέψτε μου να πω. Όμως υπάρχουν και υποψηφιότητες. Και υπάρχουν και υποψηφιότητες όπως είναι αυτή τη κυρία Αλιφέρη, τη κυρία Οικονομάκου. Έχουν στοιχειοθετηθεί, έχουν βγει και υποψήφοι πλέον, έχουν βγει και προγράμματα που σας φαίνονται και αν αποτελούν, να το πω έτσι, ένα γκάφι για σας, ένα εμπόδιο σε ένα ευρύτερο χώρο στο οποίο όλοι ανήκετε. Όχι, εγώ δεν τα αντιμετωπίζω έτσι. Δεν θεωρώ ότι είναι αγκάθι. Ίσα-ίσα το βλέπω θετικά, αν θέλετε, το ότι έχουμε πολλές υποψηφιότητες από όλους τους χώρους και ακόμα και από το δικό μας το χώρο, αν θέλετε, την κυρία Ανιφέρη και την κυρία Οικονομάκου, όπως είπατε νωρίτερα. Γιατί? Όλοι έχουμε δικαίωμα να δοκιμάσουμε, άλλωστε όλοι να προσφέρουμε θέλουμε σε αυτόν τον τόπο, στην πόλη μας, στο Δήμο μας. Και ναι, θετικά το αντιμετωπίζω. Άλλωστε, ξέρετε κάτι, το έχω πει και άλλη φορά αυτό, ότι ο Κλεισθένης μας αναγκάζει και για προεκλογικές, αν είναι δυνατόν, που αυτό είναι το πιο σημαντικό βέβαια, αλλά και μετεκλογικές συνεργασίες. Επειδή λέτε προεκλογικές και μετεκλογικές, με ποιους είστε κοντά, σε μια προεκλογική ή σε μια μετεκλογική συνεργασία? Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε. Η σύγκληση πρέπει να είναι σύμφωνα με την προγραμματική μας θέση. Με το πρόγραμμά μας. Με όποιους συγκλίνουμε κοντά με το πρόγραμμά μας, μπορούμε να συνεργαστούμε. Γιατί δεν χρειάζεται να είναι από το χώρο της δεξιάς ή της αριστεράς ή του κέντρου. Έχετε επιδιώξει τέτοιες συζητήσεις ή πιστεύετε ότι είναι πρώιμο? Έχουμε επιδιώξει, βεβαίως. Έχουμε επιδιώξει. Να είμαι ειλικρινής, έχουμε δοκιμάσει, έχουμε συζητήσει αρκετές φορές. Ακόμα δεν υπάρχει κάποια εξέλιξη θετική σε αυτό. Θυμίζουμε ότι ενδεχομένως να συμβεί ή μπορεί και να μην συμβεί και να συμβεί μετά τις εκλογές. Μια άλλη υποψηφιότητα που έρχεται να προσεθεί κατά τα φαινόμενα είναι αυτή του κυρίου Τζαμουράνη. Η κυρία Κουζή πριν από λίγο έκανε λόγο για ηθικό ζήτημα όσον αφορά τον κύριο Τζαμουράνη. Εσείς πώς την βλέπετε την υποψηφιότητα, εφόσον φυσικά ολοκληρωθεί αυτή και με το τυπικό της μέρος? Εντάξει, ο κύριος Τζαμουράνης, θα έρθω πάλι σε αυτό που είπα νωρίτερα, ότι ο καθένας έχει δικαίωμα να διεκδικήσει. Να αφήσει το στίγμα του στο Δήμο μας και να προσφέρει τις υπηρεσίες. Και ο Τζαμουράνης είναι ένας έμπειρος. Έμπειρος. Γνωρίζει το Δήμο πάρα πολύ καλά, ενδεχομένως και αυτός να προσφέρει. Τι να σου πω, δεν ξέρω ακόμα, δεν ξέρω αν θα ολοκληρωθεί η διαδικασία, ενδεχομένως να μην ολοκληρωθεί. Εδώ είμαστε να το συζητήσουμε όταν πια θα έχουμε κάποια δεδομένα. Υπάρχει ηθικό ζήτημα? Εντάξει, οπωσδήποτε είναι γεγονός ότι το ότι είναι διευθυντής των τεχνικών υπηρεσιών δημιουργεί ένα θέμα. Δεν ξέρω αν είναι ηθικό ή όχι. Δημιουργεί ένα πρόβλημα, σίγουρα. Αφήνω αυτό και έρχομαι στο κομμάτι, επειδή είπατε για τις συνεργασίες, μου προξενεί λίγο ενδιαφέρον με την έννοια ότι, όπως είπατε, μπορεί να επιδιωχθούν αυτές σε προγραμματικό πλαίσιο. Πρόγραμμα πότε θα δούμε, κύριε Βασιλόπουλο, υποψηφίως βλέπουμε αυτή τη στιγμή? Κοιτάξτε, όπως έχετε παρατηρήσει, όλοι οι συνδυασμοί αυτή τη στιγμή ουσιαστικά το πρόγραμμά τους το καταθέτουν θεωρητικά, όχι ουσιαστικά. Δεν μιλάνε για συγκεκριμένα πράγματα. Διότι βρισκόμαστε στο μήνα της παρουσίασης υποψηφίων, της συγκρότησης των ψηφοδελτίων. Θα πρέπει εμείς, έχουμε ως στόχο να συγκροτήσουμε το ψηφοδελτίό μας την επόμενη Τετάρτη. Αύριο παρουσιάζουμε μια πεντάδα υποψηφίων. Την επόμενη Τετάρτη παρουσιάζουμε και άλλους. Εκεί πλέον έχουμε ολοκληρώσει σχεδόν το ψηφοδελτίό μας και αρχίζουμε τον ουσιαστικό διάλογο. Αρχίζουμε, αν θέλετε, μια διαβούλευση, ηλεκτρονική και μη, προκειμένου να συγκροτήσουμε το ψηφοδελτίό μας. Άρα θα υπάρχει μια συνέργεια, να το πω έτσι. Ναι, το πρόγραμμά μας. Θα υπάρχει μια συνέργεια και με την κοινωνία. Βεβαίως. Θα καταθέτουμε άξονες, θα καταθέτουμε προτάσεις και επί αυτών θα συζητάμε. Και με ηλεκτρονική βέβαια διαβούλευση. Έχει ενδιαφέρον αν θα σα ρωτούσαμε τρεις, έτσι με λίγες λέξεις, να μου περιγράψει το όραμά σας για την πόλη της Καλαμάτας
για τα επόμενα χρόνια σε αυτή τη νέα αυτοδιοικητική περίοδο. Ναι. Νομίζω ότι πρωταρχικό πρέπει να είναι για μας ο τουρισμός. Πώς θα ενισχύσουμε την τουριστική μας θέση ως περιοχή. Πώς θα δώσουμε τη δυνατότητα σε νέες επενδύσεις να έρθουν εδώ να δημιουργήσουν. Να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις, αν θέλετε, ώστε να προσελκύσουμε κόσμο, επενδυτές και να δώσουμε θέσεις εργασίας. Οπότε ο τουρισμός πρέπει να είναι πρωταρχικό μας, το παραλιακό μας μέτωπο. Πρέπει να δούμε πάρα πολύ σοβαρά, ουσιαστικά με μια διευρυμένη και διαλογική συζήτηση. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτή τη σύντομη αναφορά. Αύριο λοιπόν μια νέα πεντάδο υποψηφίων και μια σειρά νέων προσώπων που έρχονται να προσθεθούν και αυτά και να δοκιμαστούν. Γιατί βλέπουμε αρκετά νέα πρόσωπα και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Βεβαίως. Και στο συνδυασμό σας και γενικά. Υπάρχει μια μίξ και εμπειρίας αλλά και νέων προσώπων. Εκείνο που μου έχει κάνει εντύπωση και είναι με χαροποιεί ιδιαίτερως είναι ότι τα νέα παιδιά έχουν πάρα πολλές ερωτήσεις και πάρα πολλές απαιτήσεις. Τι θα κάνω, τι θα προσφέρω, ποιος ήταν ο στόχος, ποιος ήταν ο σκοπός μου αν έρθω μαζί. Αυτό είναι πάρα πολύ θετικό.